Κούσο, η γνώμη των επιδημιολόγων, γιατί οι επιδημιολόγοι λένε περιμένουν και τα στοιχεία, τα συνολικά, εκείνα όπως παρουσιάζονται και από το Υπουργείο Υγείας, τα επιδημιολογικά, για να έχουμε την εικόνα. Από την άλλη είναι και το θέμα με την αύξηση των περιστατικών στα νοσοκομεία. Τι θα προσμετρήσει για την κυβέρνηση, ώστε να αποφασίσουμε, και αν ο πραγματικός λόγος που δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής, γιατί συζητείται εν πωλής και σε διάφορους κύκλους, ότι ο πραγματικός λόγος που μέχρι στιγμής δεν εφαρμόσαμε lockdown ήταν οικονομικός. Δεν αντέχουν τα δημόσια ταμεία, πολύ απλά. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, πρώτος παράγοντας είναι η υγεία του λαού, δεν είναι τα οικονομικά. Θα ακούσουμε λοιπόν ξανά τους επιδημιολόγους μας. Όπως γνωρίζετε, αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με την επιδημιολογική ομάδα και τον Υπουργό Υγείας φυσικά, να ακούσουμε τις αξιολογήσεις τους, και ως συνήθως θα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις και τις απόψεις των επιδημιολόγων. Αυτό που έχει τη σημασία είναι ότι θα προσπαθήσουμε, αν είναι δυνατόν, να αποφύγουμε δραστικότατα μέτρα όπως είναι το lockdown. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προμετρούν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι το οικονομικά, όπως είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας, διότι με ένα πολιτικό lockdown θα διδαστούν ακόμη περισσότερων οι επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν. Όλα αυτά θα προμετρηθούν, θα αξιολογηθούν και σε πολιτικό επίπεδο θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αλλά το τι πρέπει να πω είναι ότι δεν είναι στόχος, αν θέλετε, το ολικό lockdown, εάν μπορεί να αποφευχθεί, αφού ακούσουμε τους επιδημιολόγους. Σίγουρα θα προχωρήσουμε αυτό το μέτρο, παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά έχετε σημειώσει, η επιδημιολογική εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. Ναι. Επειδή ακριβώς το είπατε και εσείς, ότι πρώτιστον και κύριο μέλημα είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Αφού υποδεικνύεται ότι μέσα από την μερική, αν θέλετε, εφαρμογή μέτρων, δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα εδώ και αρκετών καιρών, κύριε εκπρόσωπε. Ναι, ενώ στην πρώτη φάση της πανδημίας το ολικό lockdown είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει μια σύγκριση των δύο περιόδων και να δούμε ότι στην πρώτη φάση, και ενώ είχαμε αποσπάσει και τα εύσημα και από ξένες χώρες και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας αυτόν τον ολικό lockdown, λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου, λόγω της συνετής πολιτικής, τα πήγαμε καλά. Τώρα, με τον μερικό περιορισμό και όπως αυξάνονται απλά τα μέτρα, δεν αποδίδουν στα αναμενόμενα. Το λένε και οι επιδημιολόγοι ότι δεν απέδωσαν στο σημείο που ήλπιζαν. Εντάξει, το τι έχω υπόψη μου είναι ότι οι επιδημιολόγοι περιμένουν ακόμη την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα των μέτρων των τελευταίων που έχουμε πάρει. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα. Ελπίζω ότι θα ετοιμαστούν οι σχετικοί πίνακες και όλη η πληροφόρηση που χρειάζεται, ούτως ώστε αύριο να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αλλά προμετρούν και άλλοι παράγοντες για την επιδημιολογική εικόνα η οποία παρουσιάζεται σήμερα. Δεν είναι μόνο τα θέματα των αποφάσεων της κυβέρνησης. Είναι πολύ λογικό, νομίζω, μετά από 9 μήνες ότι όλοι οι πολίτες έχουν κάπου κουραστεί με αυτά τα μέτρα, έχουν ξεφύγει παντελώς από την καθημερινότητα. Έχουμε δυστυχώς και ένα μικρό ποσοστό συμπολιτών μας οι οποίοι δεν ακολουθούν τα μέτρα. Είναι γνωστά, νομίζω, σε όλους μας γεγονότα τα οποία δημιουργούν μια κατάσταση μετάδοσης με τις συνευρέσεις οι οποίες γίνονται κατά παράβαση των μέτρων, και ξέρουμε όλοι ότι υπήρξαν συναθρήσεις, ξέρουμε όλοι ότι πολλοί ιδιαίτερα νεαροί μας φρόντιζαν να παραμένουν μαζί σε ένα σπίτι από την ώρα που ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι και το πρωί που θα μπορούσαν να διακινηθούν ξανά. Όλα αυτά τα προμετρούμε. Μάλιστα. Και
Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι δεν είναι εύκολο για όλο τον κόσμο 9 μήνες να είναι κάτω από περιοριστικά μέτρα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα, αλλάζουν τις συνήθειες. Στερούνται, αν θέλετε, ατομικών, προσωπικών ελευθεριών. Ναι. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι αξιολογούνται και αφού ακούσουμε και τους ειδικούς, νομίζω θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα. Μάλιστα. Τα οποία θα πρέπει για να συγκρατήσουμε την εξάπλωση. Πρέπει να αγοράσουμε χρόνο, μου επιτρέπετε η έκφραση. Ήδη ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Αναμένουμε την έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca, που εκεί θα αλλάξει και η ροή των ποσοτήτων, ναι, για να μπορούμε να δώσουμε σε περισσότερα άτομα την δυνατότητα εμβολιασμού. Πρέπει να κερδίσουμε αυτό τον απαραίτητο χρόνο, ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατό να έχουμε απαλλαγή. Μάλιστα. Η δυνατότητα σαφώς υπάρχει. Το θέμα είναι και ότι δεν συμφωνούν όλοι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε εμβολιασμό. Φαντάζομαι το προσμετράτε και αυτό. Όπως και θέλω να σας ρωτήσω αν μετράτε και το πολιτικό κόστος μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Μα είναι κύριε Χρυσόπουλε, γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και φωνές πολλές φορές. Λογικό και αυτό, σε μια δημοκρατία είναι δεκτό. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει σε ένα πολίτη να πράξει αυτό που αποφασίζει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη περίπτωση των εμβολιασμών. Το λαμβάνομαι και αυτό υπόψη, αλλά εάν η συντριπτικότατη πλειοψηφία του πληθυσμού είναι καλυμμένη με το εμβόλιο και έχει αποκτήσει την ανοσία η οποία πρέπει, τότε εκτεθειμένοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα δεχτούν τον εμβολιασμό. Όμως η σημασία είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες στην πλειοψηφία του λαού μας, για να μην κινδυνεύουμε. Μάλιστα. Και να έχουμε αυτή τη συνέχεια που δεν θα τη θέλαμε με κανένα τρόπο. Μάλιστα. Σας ενοχλεί όλα αυτά που λένε, τα σενάρια που κυκλοφορούν για τους εμβολιασμούς, ότι ο πρόεδρος δεν εμβολιάστηκε, ότι αυτόν, ότι εκείνον... Καλά, νομίζω αυτά είναι αστεία πράγματα για να τα συζητάμε. Ο πρόεδρος εμβολιάστηκε και όλοι το ξέρουν, κυκλοφόρησε και το βίντεο του εμβολιασμού. Αυτά είναι νομίζω αστεία, δεν πρόκειται να... Το θεωρείτε ότι είναι πάντα καχύποπτη κάποιοι, ό,τι και να κάνετε? Έχουμε και σαν λαό μια τάση να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να ερμηνεύουμε κάποια πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω είναι ανάξια σχολιασμό αυτά. Είχε ποτέ καμία παρενέργεια τις επόμενες ώρες μετά τον εμβολιασμό? Από ό,τι και ο ίδιος μου έχει πει, δεν υπήρξε καμία παρενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και για ένα άλλο